Λοιπόν, για πήγαινε η Μαγδαλίνα μέχρι την Αλάσκα. Αλλάστηκε. Λοιπόν, δουλεύει και ζει στους μείον 40 βαθμούς. Μόνο αυτό θα σας πω. Έχει αφήσει την οικογένειά του στην καρδίτσα, έχει πάρει την αγαπημένη του Νταλίκα και βρίσκεται κοντά στον Αρκτικό κύκλο, κάνει διαδρομές καθημερινά. Αυτή τη στιγμή η ώρα εκεί είναι περίπου 2 τα ξημερώματα. Για δουλειά έχει πάει εκεί. Για δουλειά έχει πάει εκεί. Είναι ο Τάσος Σολάπας. Στην Αλάσκα, για δουλειά. Ακριβώς. Εδώ, κοίτα πίσω σου. Νάτος, είναι ο οδηγός Νταλίκας, ο οποίος βρίσκεται... Καλώς τον, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλή, αυτή η Νταλίκα είναι... Λογικά δεν είναι μέρα. Α, την έχει φτιάξει φοβερά η Νταλίκα, καταπληκτικά. Βεβαίως. Κοίτα τι ωραίο στολισμό η Νταλίκα. Και οδηγεί φυσικά και πάνω στους πάγους. Μας ακούτε? Ναι, βεβαίως σας ακούω. Απλά σας... Σας αφήνω να ολοκληρώσετε. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο. Κύριε Λάπα, πείτε μας λοιπόν πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή και τι μεταφέρετε. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι 500 χιλιόμετρα βόρεια από το Έντμοντον της Αλμπέρτας και ο προορισμός μου είναι το Ίνουβικ, Βορειοδυτικές Πολιτείες Καναδά. Το Ίνουβικ είναι βόρειος... παγωμένος ωκεανός. Τι λέτε τώρα. Εκεί είναι η δουλειά σας τώρα. Εσείς πώς βρεθήκατε εκεί και κάνετε αυτή. Καταρχήν τι μεταφέρετε. Μεταφέρω καύσιμα. Αυτή την περίοδο τώρα μέχρι το Γενάρη μεταφέρω καύσιμα σε απομακρυσμένες περιοχές βόρεια του Καναδά. Και το Φλεβάρι και το Μάρτι δουλεύω το κομμάτι των ορυχείων. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις φωτογραφίες. Έχει ένα πολύ ωραίο μήνυμα εδώ. Οι Έλληνες ενωμένοι χτίζουν Παρθενώνες. Έτσι. Και το έχει και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο μήνυμα. Αυτό πραγματικά εντυπωσίασε και τους ξένους εδώ, συναδέλφους. Και τώρα είχαμε και κάποια βίντεο να δείξουμε από την πορεία σας εκεί πέρα στον Αρκτικό κύκλο. Πώς πήρατε την απόφαση, θέλω να μας πείτε, να εγκαταλείψετε την υπέροχη καρδίτσα και να πάτε εκεί πέρα, μέσα στο κρύο και το χιόνι. Έφυγα την περίοδο της κρίσης, το 2010, σε πρώτη φάση. Δεν κατάφερα να βρω κάτι αξιόλογο σε 6 μήνες και ξαναεπέστρεψα και ξαναέφυγα το 2012 και από τότε έμεινα. Ξεκίνησα να εργάζομαι στην εξόρυξη πετρελαίου. Και μετά από 2 χρόνια μου δόθηκε ευκαιρία να έρθω να δουλέψω απάνω, εδώ σε αυτά τα δρομολόγια που κάνω τώρα. Θέλετε να μας γυρίσετε λίγο και την κάμερα, να μας δείξετε πού ακριβώς βρίσκεστε αυτή τη στιγμή που έχει χιόνι έξω. Βεβαίως, θέλετε να σας βγάλω έξω, εδώ μου πλέωσα. Ναι, βεβαίως. Αρκεί να είστε ζεστά αντιμένος. Στείλετε μια φωτογραφία. Έχει μείον 18 βαθμούς Κελσίου, σωστά. Ορίστε. Έχει μείον 18 εκεί τώρα, σωστά. Αυτή τη στιγμή έχει μείον 18. Έχει καταφέρει. Μου έστειλε φωτογραφία. Έχει ζεστάνει λίγο. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο track stop. Φορτηγά γύρω μου, παντού. Αυτό είναι το δικό μου, βλέπετε. Και αυτό είναι το δίκτυο που κουβαλάω. Είναι 28 μέτρα μήκος. Ωραία, 28 μέτρα. Είναι super big train. Και πόσους τόνους είναι? Και είναι αυτή τη στιγμή με 63.000 κιλά, 63 τόνοι. Τώρα αυτό που κάνετε πόσο ασφαλές είναι? 200 είναι το ανώτατο. Αυτό που κάνετε πόσο ασφαλές είναι εκεί στο χιόνι, πάνω και στον πάγο? Παρακαλώ. Λέω πόσο ασφαλές είναι αυτό που κάνετε στον πάγο πάνω? Εντάξει, υπάρχει ένα ρίσκο. Ναι. Λοιπόν, να σας πω από τον παγωμένο λοιπόν Βόρειο Αρκτικό κύκλο το μήνυμά σας που παλεύετε και τα καταφέρνετε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Προς τους υπόλοιπους Έλληνες. Θα πω μέσα πάλι. Ορίστε. Τι θέλετε να δείτε λίγο ακόμη έξω? Να μας πείτε το μήνυμα και να μας δείχνετε κιόλας ταυτόχρονα. Ό,τι θέλετε εσείς. Α, οκ. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι, εγώ κάνω 8 χρόνια αυτή τη δουλειά εδώ απάνω. Περιμένω
να έρθει ένας άλλος Έλληνας να με αντικαταστήσει. Τον έχετε βρει. Γιατί δεν τον έχω βρει. Πολλοί θέλουν να έρθουν, αλλά δεν έχει τολμήσει κανείς ακόμη. Γιατί αν θα φύγω εγώ, θα φύγει και η σημαία μας από εδώ απάνω. Άρα να κρατήσουμε ζωντανή τη σημαία στον βόρειο αρχικό κύκλο. Ναι. Μπράβο. Μπράβο. Τέλεια. Να κρατήσουμε ζωντανή την ελληνική παρουσία εδώ απάνω. Μου κάνει εντύπωση που δεν κρυώνει πάντως. Δεν κρυώνει κάτι. Σημείο 18 και είναι άνετος με το κοντομάνικο. Δεν νομίζω να βρείτε άλλον στα δικά σας κυβικά να έρθει να σας αντικαταστήσει. Και να αντέχει με κοντομάνικο στους μείον 18. Ας βάλει το φάναρ και να πάει. Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί ένας νέος, ένα παλικάρι που θα πάρει την απόφαση να έρθει εδώ. Από την καρδίτσα κιόλας. Ακόμα καλύτερα. Δεν με πειράζει, ας είναι από οπουδήποτε. Αρκεί να είναι ένας Έλληνας ο οποίος θα κουβαλάει την ελληνική σημαία, όπως βλέπετε, και να την ταξιδεύει. Λοιπόν, μπράβο σας. Πολλά μπράβο καταρχήν, γιατί κάνετε κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο για μας, στα μάτια τα δικά μας, στα ξένα, πολύ μακριά. Και μοναχικό επάγγελμα. Ναι, δεν ξέρω και μετά πόσο καιρό θα μπορεί να δει την οικογένειά του άνθρωπος. Ήταν χαρά μας που τα είπαμε. Φέτος θα λείπω για 7 μήνες συνεχόμενα. Και 7 μήνες συνεχόμενα μένω εδώ που βλέπετε. Σε αυτό το φορτηγό. Να είστε πάντα ασφαλείς, να έχετε δουλειά και να συναντήσετε σύντομα την οικογένειά σας. Να είσαστε καλά. Εύχομαι σε όλους υγεία και χαρές. Καλό δρόμο να έχετε. Αμήν. Να είσαστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.